Ο Νάιτζελ Φάραντζ έχει κάθε λόγο να γελά. Το Αντιευρωπαϊκό Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου κέρδισε δεύτερη έδρα στο Κοινοβούλιο στις αναπληρωματικές εκλογές που διεξήχθησαν 6 μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές. Στο Ρότσεστερ της νοτιοανατολικής Αγγλίας, ο Μαρκ Ρέκλες με 42% κέρδισε τον υποψήφιο των Τόρις. Είμαι απολύτως αποφασισμένος να κερδίσω αυτή την έδρα στις επόμενες γενικές εκλογές. Οτιδήποτε άλλο εκτός από μια συντηρητική κυβέρνηση θα θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη της χώρας. Είμαι αποφασισμένος να χαράξω σταθερή πορεία για τη Βρετανία. Ο Μαρκ Ρέκλες υπήρξε βουλευτής των συντηρητικών μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπότε και αποστάτησε από τους Τόρις. Αν και δέχθηκε σφοδρή κριτική από πολλούς ψηφοφόρους, κατάφερε να κερδίσει την έδρα. Αναλυτές υποστηρίζουν πως η απώλεια του Ρότσεστερ αποτελεί προάγγελο της ήττας που σε λίγους μήνες θα βιώσει ο Ντέιβιντ Κάμερον.